παρατάσεις λόγω προγραμματισμού. Σας έφαγε ο Ηρακλής, ήταν ο 13ος άνθρωπος του Ηρακλή. Ναι, αλλά ήταν έτσι ο προγραμματισμός. Ο Ρουβάς είναι καλός ηθοποιός. Αν είναι καλός ηθοποιός, με ρωτάς. Στην παράσταση αυτή τον είδα. Τον είδες. Ναι, ναι. Σε αυτή που έκανε ή στον Ηρακλή. Που πήρε το βραβείο. Στον Ηρακλή δεν έχει ξεκινήσει. Πρόβες, ρε παιδί μου. Όχι, τον Ηρακλή δεν έχω δει τίποτα. Ήταν μια χαρά σε αυτό το ρόλο που τον είδα. Το βραβείο δίκαια το πήρε, πιστεύεις? Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δηλαδή, αν ήταν καλός ο Ρουβάς και αν πήρε, ήταν δίκαιο το βραβείο, επειδή είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα και δεν μπορώ να την κάνω τώρα έτσι. Και νομίζω ότι πολύ φωνάζουμε πια και όλη αυτή η αντιπαράθεση δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που πιστεύω εγώ γενικά είναι ότι μπορεί ο καθένας να δοκιμάζεται στο θέατρο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει άδεια. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει άδεια, γιατί δεν έχω δει από το 80 τόσο και μετά που καταργήθηκε η άδεια οι ηθοποιοί να χειροτερεύουν. Ίσα-ίσα έχω δει ηθοποιούς πολύ καταρτισμένους. Δηλαδή, αυτοί που είναι τώρα στα 20 και στα 30, σε αυτή τη γενιά, για να μην πω για τη δική μου, είναι πολύ μορφωμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, έχουν πάει όλες σε σχολές. Και είναι αυτοί που μένουν στη δουλειά εν τέλει. Δεν είναι ότι πριν την άδεια είχαμε καλύτερους ηθοποιούς, ίσα-ίσα. Οπότε δεν νομίζω ότι στα θέματα τα καλλιτεχνικά μπαίνει κάποιος να σου δώσει μια άδεια για να το κάνεις. Μπορείς να προσπαθεί ο καθένας. Τώρα το θέμα του βραβείου είναι άλλο, γιατί... Το θέμα είναι η επιτροπή γιατί το έδωσε, όχι γιατί το πήρε. Και το θέμα είναι γιατί να υπάρχουν και όλα αυτά τα βραβεία σε αυτά τα επαγγέλματα. Θέλω να πω και ποιος αποφασίζει και όλοι καλλιτεχνικές... Το βραβείο δεν είναι ο κόσμος, ρε Σμαράγδα, σε αυτό το επάγγελμα. Αυτό λέει, ότι είναι ο κόσμος και άρα δεν. Εντάξει, και όχι μόνο ο κόσμος, γιατί και ο κόσμος δεν είναι ότι πάντα διαλέγει το σωστό. Πολλές φορές γεμίζουν πράγματα που είναι πολύ ευτελή και άσχημα. Αλλά δεν νομίζω ότι στην τέχνη μπορεί να μπει μια τέτοια. Πώς να σου πω, να είναι τόσο απόλυτα τα μεγέθη που να πεις ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Γιατί κάπως έτσι είναι τα βραβεία. Δεν είναι αθλητισμός ο οποίος τρέχει πιο μακριά. Μια τελευταία ερώτηση. Με το Ρουβά.